Έχουμε μαζί μας την Κωνσταντία Χρυσοφορίδου, την αγαπημένη ηθοποιό που τη γνωρίζω από τα παλιά, που θα πρωταγωνιστούσε στη νέα σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα, η οποία όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να βγει ακόμα στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν την καλέσαμε να μας πει λεπτομέρειες από όλα αυτά που συμβαίνουν. Κωνσταντία! Ναι, παιδιά, μου, αγαπημένη, τι κάνετε? Αγαπημένη θεότητα που σε λατρεύουμε, τι κάνεις? Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Μας έχεις λείψει. Μας έχεις λείψει πολύ και μας είχες λείψει πολύ τηλεοπτικά. Ήταν λοιπόν να συναντηθούμε και τελικά μαθαίνουμε ότι το room service, please, no room service, δεν θα κάνουμε κράτηση. Η εταιρεία παραγωγής έχει αρχίσει, λέει, και επικοινωνεί με ηθοποιούς της σειράς για να πει ότι δεν θα βγει στον αέρα το serial. Έχουν επικοινωνήσει και μαζί σου, Κωνσταντία μου? Ναι. Μάλιστα. Με κάποιο τρόπο έχουν επικοινωνήσει. Επικοινωνήσανε με όλους μας με ένα mail. Κατάλαβα. Την Κυριακή. Α, τόσο σύντομα. Το οποίο mail τι έλεγε? Ναι. Σας έδωσαν κάποιες εξηγήσεις? Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Σήμερα τα είπε, νομίζω, ο Αλέξανδρος όλα. Ναι. Έστειλε μια επιστολή. Εννιασέλιδη, έτσι, όπως ξέρει, ωραία να γράφει. Και νομίζω. Έχει καλύψει το θέμα. Απλά εμείς, επειδή υπάρχει ένας αστικός μύθος σε σχέση με το πόσα επεισόδια ήταν έτοιμα, εμείς εδώ γνωρίζαμε στο μεσημέρι ότι είχατε αρκετό υλικό γυρίσει. Είχε γυριστεί το πρώτο. Κυρίως τα εξωτερικά γυρίσματα, ναι. Και πολλά από, ναι, και διάσπαρτα. Είχαμε μπει και στο πλατό. Μάλιστα. Ένα υπέροχο σκηνικό της Λίας Σβεστά, υπέροχο. Είχαμε βέβαια το ένα. Ξέρω εγώ, τέταρτο. Ναι. Τη ρεσεψιόν πάντως την είχαμε. Μάλιστα. Έχατε γυρίσει επεισόδια αρκετά, δηλαδή. Τουλάχιστον υλικό για επεισόδια αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα έτοιμο. Δεν ξέρω να σου πω τώρα το σύνολο. Έτοιμο ήταν ένα. Ναι. Πάντως αυτό. Τα υπόλοιπα, όταν λείπουν τα πλατό. Εντάξει, γινόταν πολλά εξωτερικά που είχαμε τον εξωτερικό χώρο. Αυτό που σίγουρα είχαμε μάθει, Κωνσταντία, είναι ότι όλοι είχαν ενθουσιαστεί με το αποτέλεσμα και ότι έβγαινε ένα πολύ καλό remake. Υπάρχει περίπτωση, έτσι, να χαρούμε και εμείς, να δούμε το Room Service Please ή με άλλο τίτλο σε κάποιο άλλο κανάλι? Κοίτα να σου πω, πραγματικά τώρα είχαμε ενθουσιαστεί και εμείς οι ίδιοι που είμαστε εκεί πέρα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία δουλειά. Και πρέπει να βγει αυτή η δουλειά. Και πιστεύω ότι θα βγει. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι. Εντάξει. Πάντως, όσο αφορά σε εσένα. Κρίμα θα είναι, πρέπει να δρομολογηθεί. Όσο αφορά σε εσένα, από τα πλάνα που είδαμε, εγώ να πω ότι είσαι στα καλύτερά σου. Πάντα είσαι μια κούκλα. Και πραγματικά μας είχες λείψει τηλεοπτικά και ελπίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια να τη δούμε σε κάποιο κανάλι. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω, Κωνσταντία. Μεταξύ σας ηθοποιοί. Παύλο μου. Ναι, Κωνσταντία μου. Μεγαλώσαμε και μυαλό δεν βάλαμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, ναι. Εγώ πάντως, για να το συνδέσω με αυτό που είπε η Κατερίνα πριν. Ναι. 10 χρόνια που έχω από την τηλεόραση και ήταν επιλογή μου. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Εννοώ ότι. Το γιατί, ένας από τους λόγους είναι όλο αυτό που έγινε. Ναι. Εντάξει, είναι ένας από τους λόγους. Στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε τι γίνεται. Δυστυχώς, πολύ σύντομα επιβεβαιώθηκα. Γνωρίζω ότι είχες πολλές προτάσεις τηλεοπτικές και είναι προς τιμήν σου ότι επιλέγεις εσύ, μάλλον λόγω της αστάθειας, αυτό εννοείς, γιατί όντως είμαστε στην Ελλάδα και υπάρχει μια γενική αστάθεια παντού. Δεν είναι η αστάθεια, είναι ότι έχει γίνει έτσι με την κρίση. Ναι. Την κρίση. Τώρα άλλη μεγάλη κουβέντα, είναι κάτι πολύ φτιαχτό αυτή η κρίση. Ναι. Όπου αυτό, ότι μειώνονται τα πάντα, τα κόστη στα πάντα, δεν είναι μόνο οι αμοιβές. Και τώρα ο ηθοποιός, ξεχνάμε και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο το οικονομικό, βέβαια. Που είναι πολύ βασικό, δεν το συζητάμε. Είναι και το καλλιτεχνικό, που πάντα το ξεχνάμε. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Το σημαντικό είναι να μείνετε ενωμένοι και όλοι οι ηθοποιοί και όλοι οι συντελεστές της σειράς και ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να τη δούμε τη σειρά σε κάποιο άλλο κανάλι ή στο ίδιο κανάλι κάποια στιγμή αν λυθούν τα θέματα που έχουν προκύψει. Ναι, μακάρι και ευχόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Και εμείς το θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Κωνσταντία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε φιλούμε και σε φιλιά μας. Σας αγαπώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια. Άντε ρε παιδί μου, κάτι να γίνει. Μακάρι να βρουν μια λύση, γιατί πρόκειται για μια πολύ ωραία σειρά.